Δράση πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε από ανθρώπους της δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας, οι οποίοι μοίραζαν ενημερωτικά φυλάδια στους διεργόμενους για τον ιό HIV. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και κάνουμε διανομή του έντυπου υλικού σε όλους τους περαστικούς για να μιλήσουμε ξανά, να τραβήξουμε την προσοχή του κοινού σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, παρόλη την ενημέρωση, προσβάλλονται καθημερινά από αυτή την νόσο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πρόληψης, φέτος η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου οργάνωσε τη σειρά παρεμβάσεων, η οποία ξεκινάει σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του AIDS, με τη διανομή έντυπου υλικού και ενημέρωση του πληθυσμού. Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα στις 4 του μηνός και 8 του μηνός με ενημέρωση μαθητικού πληθυσμού, που είναι περίπου θα αριθμεί 200 παιδιά στο Δημότυχο, τους μαθητές λυκείου, που είναι και η ομάδα στόχος, μια ηλικία που έτσι ξεκινάει κάποια βήματα στην ενήλικη ζωή και μπορεί να εκτεθεί σε διάφορους κινδύνους. Είναι πολύ σημαντικό να τους ενημερώσουμε, να λάβουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Και συνεχίζεται με μία δράση στην οποία συμμετέχουμε εμείς ως Διεύθυνση Υγείας της ΠΕ Εύρου, η οποία οργανώνεται από την έδρα, από την Κομωτινή, από τη Διεύθυνση Υγείας, στη συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη κινητής μονάδας του ΕΟΔΗ, που θα πραγματοποιεί δωρεάν και ανώνυμα τεστ διάγνωσης HIV, σύφυλης και υπατήτητας Β. Η 1η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS από το 1988. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόσφατο καταράκτη των σταδίων φροντίδας, ο οποίος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διαγνώσεις που πραγματοποιήθηκαν έως και το τέλος του 2022. Το 85,1% ατόμων που ζουν με HIV στη χώρα μας έχει διαγνωστεί και το 69,9% έχει λάβει αντιρετροϊκή αγωγή.